Συνεχίζουμε με ένα γαστριμαργικό θέμα, το φαγητό στο αεροπλάνο. Φαγητό το οποίο έχει και άλλη σημασία πέρα από την καθαρά διατροφική του, έχει και ψυχολογική σημασία, διότι αλλιώς αισθανόμαστε όταν είμαστε στο αεροπλάνο και αρχίζει να κουνάει και έχουμε μπροστά μας ένα λαχταριστό φαγητό και μια σαμπάνια, ας πούμε, και αλλιώς όταν κουνάει το αεροπλάνο και έχουμε μαζί μας και έχουμε μπροστά μας ένα κρύο σάντουιτς και ένα ζεστό αναψυκτικό. Όλα αυτά λοιπόν τα ξέρουν οι κυπριακές αερογραμμές που ετοιμάζουν το φαγητό για χιλιάδες, κυριολεκτικά χιλιάδες άτομα που διακινούνται αεροπορικώς κάθε μέρα. Διαρωτηθήκατε κι εσείς πόση οργάνωση χρειάζεται για να τραφούν όλα αυτά τα άτομα? Η Ευαγγελία Γρηγορίου ερεύνησε το θέμα. Μα τι ωραίο! Καλησπέρα! Θα έλεγα καλησπέρα, αλλά με προλάβατε. Τι ωραίο! Αυτό το πράγμα. Βέβαια, απόλυτη. Δεν το θυμόμουν καθόλου σαν θέμα και είναι ευχάριστη έκπληξη. Είναι πάρα ένα πολύ θέμα το οποίο και γενικά για τις κυπριακές αερογραμμές ήταν πολύ πολύ όμορφο. Υπάρχει στο διαδίκτυο, το ανακαλύψαμε και είμαστε εδώ να το παρουσιάσουμε. Καλησπέρα σας να πούμε πρώτον και κύριον. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital και να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους μας που παρακολουθούν δορυφορικά στη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ σε όλο τον κόσμο. Η Αθηνά Φιλίππου, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Αυτή που είδατε στα πλάνα προηγουμένως είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Τώρα δεν θυμάμαι μετά από πόσα χρόνια είμαι εδώ. Ό,τι και να είναι, είναι ευχάριστο. Και ό,τι υπήρξε αυτή η Αθηνά και ό,τι υπάρχει αυτή η Αθηνά. Η Αθηνά, η οποία είναι η ίδια, όπως τη θυμάμαι, γιατί θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι συνεργαζόμασταν με την Αθηνά στην εκπομπή αυτή που είδατε μόλις τώρα, στο Studio 1, στην τηλεόραση του ΡΙΚ, το 92, 93, 94, κάπου που εκεί. Που ήσουν μαθητούδη. Ήμουν μαθητής και πήγαινα προς στρατιώτη, κάπου εκεί. Και ήσουν ένα μαθητής. Και κάναμε μαζί και με την Ευαγγελία Γρηγορίου, μάλιστα, και την Αθηνά Βιολάρη. Βεβαίως. Και την Δέσποινα την Ρούσου και το Μίκη Κασάπη, τα διάφορα ρεπορτάζ. Πολύ ωραία. Και εγώ θυμάμαι ότι έχω ξανάρθει στο Capital, όταν ήταν Radio Capital μόνο, και είχα δώσει συνέντευξη στην αείμνηστη στη Μαρία Δωρίτου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι 30 χρόνων το Capital φέτος. Έτσι. Ναι, 30 χρόνων το Capital. Δόξα τον Θεό. Λοιπόν, καλωσορίσατε. Πώς είναι να είμαστε σε ένα τηλεοπτικό στούντιο? Γιατί η τελευταία φορά που ήμασταν μαζί σε τηλεοπτικό στούντιο ήταν το 90, ήταν πριν από 30 χρόνια, όντως. Λοιπόν, λέμε, 93. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν αυτά τα υπέροχα μέσα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς και μας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούμε και με τον κόσμο και μεταξύ μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ φαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας, μαζικής ανταλλαγής απόψεων. Ό,τι υπάρχει θέλω να το ακολουθώ, προσπαθώ να το ακολουθώ και ξέρω ότι κι εσύ είσαι επαΐων επί του θέματος, επομένως. Χρόνια είχα μια πολύ καλή δασκάλα, έτσι. Μια καλή δασκάλα η οποία με έμαθε και την παρουσίαση και το πώς να μιλάς στο φακό, πώς να βλέπεις και τον συμπαρουσιαστή, τον φιλοξενούμενο, τον συμπαρουσιαστή σου κτλ. Για μένα το πιο δύσκολο όταν ξεκίνησα την τηλεόραση ήταν να βλέπω την κάμερα και να είναι σαν να μιλώ σε άνθρωπο. Προσπαθούσαν αυτό να μου διδάξουν, η Πόπη Δανίλη, όλες αυτές οι παλιές, που μου έλεγαν θα κοιτάζεις το φωτάκι εκείνο και θα είναι σαν να μιλάς σε άνθρωπο. Ναι. Σαν να εκπροσωπεί αυτό το φωτάκι όλους τους τηλεθεατές που εκείνη τη στιγμή σε παρακολουθούν. Το μάθες όμως, σε βλέπω από την στην κάμερά σου εκεί. Λοιπόν, η Αθηνά Φιλίππου εργάστηκε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια κοντά μας στην τηλεόραση, στα περιοδικά, στο ραδιόφωνο κτλ. Πώς έτυχε να ασχοληθείτε με όλα αυτά? Γιατί οι σπουδές σας δεν είχε μια σχέση με όλα αυτά. Όχι. Να πούμε έτσι λίγο για να γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας την Αθηνά Φιλίππου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ γεννήθηκα στις Σέρρες. Μιλούμε για το βόρειο άκρο του ελληνισμού και αυτή τη στιγμή ζω στη Λευκοσία, το νότιο άκρο του ελληνισμού. Έχω την αίσθηση ότι η Μακεδονία με την Κύπρο έχουν κοινά σημεία και δεν είναι τυχαίο ότι αν δεις γάμους μεταξύ Κυπρίων και γυναικών από τη Μακεδονία είναι πολύ ταιριαστοί. Δεν ξέρω γιατί κάτι ταιριάζουν τα χνότα μας που λένε. Σπούδασα γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο στο Αριστοτέλειο.
Γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν σχολές δημοσιογραφίας. Ήδη βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από την πορεία της πολύ ωραία, Αθηνάς. Πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια. Mm. Και έτσι έπρεπε, σύμφωνα τέλος πάντων με την γνώμη του πατέρα μου, την πολύ σωστή, ότι πρέπει να έχω ένα πτυχίο και μετά κάνω ό,τι θέλεις. Έτσι έμαθα ξένες γλώσσες, τελείωσα τη γαλλική φιλολογία. Μετά όταν πήγα στην Αθήνα γράφτηκα και στην ελληνική φιλολογία, στη φιλοσοφική σχολή. Δηλαδή με ενδιέφερε το θέμα, αγαπούσα πάρα πολύ τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα τη γαλλική λογοτεχνία, με ενέπνεε πραγματικά. Αλλά όταν τελείωσε αυτό το θέμα είπα εντάξει, κλείνουμε τα βιβλία αυτά και προσπαθούμε να μπούμε στη δημοσιογραφία, που όπως θα ξέρεις και εσύ από την πείρα σου, δεν είναι εύκολο να εισχωρήσεις και να πετύχεις και να... Εγώ πιστεύω πάντα ο καλός βρίσκει τρόπο. Βρίσκει τρόπο. Γιατί δείχνει αυτό που, αυτή την πένα του τότε, το πληκτρολόγιο του σήμερα, το τι μπορεί να κάνει κάποιος. Ναι, αλλά τώρα, δηλαδή αυτή την εποχή νομίζω είναι η πιο δύσκολη για τα παιδιά και πρέπει όντως να είναι πρικισμένα. Παλιά δηλαδή εμπειρικά σε κρατούσανε λίγο καιρό άμυστο. Και όταν έβλεπαν ότι τους κάνεις, σε έβαζαν στο μισθολόγιο, όπως έλεγαν τότε. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, για μένα το εισιτήριο για τη δημοσιογραφία ήταν οι ξένες γλώσσες και ο πρώτος τομέας που αναγκαστικά ασχολήθηκα δεν ήταν ούτε το ρεπορτάζ, ούτε η τηλεόραση, ούτε τίποτα. Ήταν το εξωτερικό δελτίο, οι ειδήσεις. Οι ειδήσεις οι εξωτερικές, εκείνη την εποχή, ό,τι γινόταν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στη Νότιο Αμερική, όλα αυτά ήταν η δουλειά μου και ήταν βασικά δουλειά εσωτερική, ήταν γραφείο, έπρεπε να ερχόταν τα φαξ, παίρναμε διάφορα φαξ που ήταν συνήθως τα αγγλικά, κάναμε την σύνθεση όλων αυτών για να φανούν οι ειδήσεις, όσο γίνεται πιο επικαιροποιημένες. Πολύ δύσκολη δουλειά σας τότε, γιατί τώρα όλα σήμερα είναι αυτοματοποιημένα, τα έχεις εκείνη τη στιγμή, τα βλέπεις και ζωντανά και κυρίως εγώ νομίζω ότι ο σύγχρονος νέος σήμερα δεν διαβάζει, βλέπει. Ναι, ναι. Τότε κυρίως αναγκαστικά διάβαζε. Mm-hmm. Αναγκαστικά διάβαζε. Εν πάση περιπτώσει ήταν και το άλλο, έπρεπε να κάθεσαι σύμφωνα με την... με αυτό που συνηθιζόταν και ήταν νόμιμο, έπρεπε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα να είναι επικαιροποιημένες οι εφημερίδες που έβγαιναν την άλλη μέρα το πρωί στις 6. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μέρα παραμέρα ουσιαστικά έπρεπε να υπάρχει και βάρδια στην εφημερίδα για να παρακολουθείς την είδηση, μην τυχόν πεθάνει κάποιος σημαντικός και δεν το προλάβεις. Αυτά ήταν και φυσικά κυκλοφορούσε την επόμενη μέρα η εφημερίδα, αρκετές ώρες μετά, ενώ τώρα αυτή την ώρα που συμβαίνει κάτι βγαίνει είτε τηλεοπτικά, είτε ραδιοφωνικά, είτε online. Και το ξέρουν όλοι. Και το ξέρουν όλοι. Και αλλάζει ο ρόλος της εφημερίδας πλέον, γίνεται πιο πολύ σχολιαστική και δυστυχώς σιγά σιγά... Και διερευνητική. Ναι, και ο κόσμος σιγά σιγά όμως αρχίζει και δεν αγοράζει εφημερίδες και πρέπει να είναι ένα πρόβλημα αυτό και πώς θα... και πώς θα το λύσουν οι εφημερίδες, αλλάζοντας ακριβώς τη φιλοσοφία τους και τον τρόπο σκέφτοντας. Πόσο σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό ήταν η οικογένεια, γιατί εμείς έχουμε τον κύριο Ανδρέα Φιλίππου, το σύζυγό σας, εδώ στο Skype. Καλησπέρα σας κύριε Φιλίππου. Καλησπέρα. Τι ήταν αυτό. Τι γίνεται, πώς είστε. Εξαιρετικά, καλημέρα σας, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε εδώ τη σύζυγο, η οποία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στην τηλεόραση, τώρα όμως μας έβγαλε αυτό το ωραίο βιβλίο, το οποίο θα το σχολιάσουμε, έτσι το δείχνω προς τους τηλεθεατές, πρέπει να το βλέπετε κι εσείς. Αυτό το ωραίο βιβλίο, το Anima Rerum, η ψυχή των πραγμάτων. Όμως πριν πάμε σε αυτό, θα δω ποια είναι η Αθηνά, η σύζυγος και η μητέρα φυσικά, έχετε και τρεις κόρες. Η γνώση την Αθηνά τυχαία στην Αθήνα και πολύ σύντομα παντρευτήκαμε. Mm-hmm. Παντρευτήκαμε στις 9 Δεκεμβρίου, στις 19 παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο στην Αθήνα και στις 29 στη Λευκοσία με θρησκευτικό γάμο. Μάλιστα. Έχω τρεις κόρες
την Μαργαρίτα, τη Μελίνα και την Αλεξάνδρα. Mm-hmm. Η Αθηνά είναι εξαίρετη σύζυγος, εξαίρετη σύντροφος και εξαίρετη μητέρα. Η καθημερινότητα σας με την Αθηνά, τώρα που δεν ασχολείστε με τόσα πράγματα, γιατί να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Φιλίππου ήταν και τέος υπουργός της παιδείας και του πολιτισμού τότε. Υπήρχε αυτό το κομμάτι στο Υπουργείο τότε? Ήταν μόνο παιδείας τότε? Λεγόταν παιδείας, αλλά ο πολιτισμός ανήκε στο Υπουργείο. Ακριβώς. Επί διακυβέρνησης του κύριου Βασιλείου ήσασταν? Ναι, ναι. Εγώ τότε ήμουνα στην Πάτρα, καθηγητής και από την Πρίτανης. Μόλις είχε τελειώσει η θητεία μου, ήρθε ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Βασιλείου, αφού πρώτα υπήρξαν κάποια προκαταρκτικά, αν θα ήμουν πρόθυμο να έρθω στη Λευκοσία να αναλάβω το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Και ήταν εντυπωσιακό. Εγώ άκουγα τον εαυτό μου λίγο παράξενα να λέω στον πρόεδρο του Πανεπιστήμιου, θα το κάνετε? Βεβαίως, λέει, γι' αυτό σε καλούμε. Και εγώ συνεχίζω ακάθεκτος, λέω, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, λέω, θα το δημιουργήσετε? Βεβαίως, λέει ο πρόεδρος. Λέω εγώ, καλά, λέω, πώς θα έρθω? Αυτό δεν το κάνουμε εμείς, εσείς απλώς πείτε ναι. Και έτσι, την ίδια μέρα έφυγε η Λευκοσία. Και από ό,τι μιλούσαμε έτσι και το κανονίζοντας αυτή την συνέντευξη, και είχα και από τον καιρό της Υπουργείας σας, έγινε και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο είναι μια μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να γράψει την ιστορία, ίσως κάποιος ιστορικός, για να είναι ουδέτερος και αξιόπιστος, αφού δεν το έχω γράψει εγώ ακόμη αυτό. Το Πανεπιστήμιο για 30 χρόνια δεν έγινε. Είναι εντυπωσιακό. Ένα κράτος δεν είχε πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και οι περισσότεροι δεν ήθελαν το πανεπιστήμιο τότε, ναι, για διάφορους λόγους. Ήταν ένας μεγάλος αγώνας για να γίνει το πανεπιστήμιο και έγινε ένα πανεπιστήμιο όπως έπρεπε να είναι. Ανεξάρτητο, αυτόνομο και υψηλού επίπεδου. Έγινε όμως και διατηρείται εδώ και τόσα χρόνια. Η σύζυγος πώς ήταν σε όλο αυτό το... καινούργια ζωή η οποία ήταν για σας στην Κύπρο? Ήταν μια καταπληκτική σύζυγος. Η Αθηνά, όταν παντρευτήκαμε, ήρθαμε σχεδόν αμέσως στην Κύπρο. Δηλαδή παντρευτήκαμε το 1984, το 1988 είμαστε στην Λευκοσία. Γνώρισε τον κόσμο, τη μάθανε, μερικές φορές τη θεωρούσαν εκείνη Κυπρία και εμένα Ελλαδίτη. Αυτό είναι γεγονός. Μάλιστα, ακριβώς. Πόσο πολύ είχε εγκατασταθεί στη Λευκοσία, γνώρισε τους ανθρώπους, τους αγάπησε, την αγάπησαν. Ήταν πολύ δημοφιλής. Είναι πολύ δημοφιλής, ακριβώς. Και αγαπημένη, και αγαπημένη, και είναι και αγαπημένη γιατί όταν την πήρα, της έστειλα μήνυμα στο Facebook μάλλον για την συνέντευξη αυτή, μιλήσαμε και θυμηθήκαμε έτσι τα παλιά, τα ωραία. Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να επιστρέψουμε στο στούντιο και σε λίγο σε αυτή την συγκεκριμένη καρέκλα θα κάτσει η Μελίνα, η κόρη σας, για να πούμε έτσι και δύο κουβέντες για την Μανούλα. Έτσι. Όπο, πολύ ευχάριστο, ναι, αυτό. Ναι. Πάρα, εντάξει, πολύ έτσι, εμείς θα επιστρέψουμε στο στούντιο όταν θα είναι έτοιμη η Μελίνα, να επιστρέψουμε έτσι λίγο στο Skype. Κύριε Φιλίππου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σας. Εγώ τον θυμάμαι έτσι και υπουργό. Τότε ήμουν στο δημοτικό τότε και θυμάμαι ήρθε και στο δημοτικό. Σοβαρά? Και μας μίλησε. Σε ποιο δημοτικό? Το ξέχασα. Των Αγίων Ομολογητών. Εκεί κοντά στο Προεδρικό. Ωραία γειτονιά. Ναι, υπέροχη. Ναι, ναι. Ήταν τότε ήταν και η γειτονιά μας και η ανορία μας. Να, γιατί μέναμε, ναι, ναι, στις κυβερνητικές κατοικίες. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραία εκεί γειτονιά. Και είχαμε κάνει και ένα αφιέρωμα στους Αγίους Ομολογητές και στο πολιτιστικό εργαστήριο πριν από μερικές εβδομάδες εδώ στις προσωπικότητες. Α, έχουμε και τη Μελίνα. Έχουμε και τη Μελίνα εκεί να την χαιρετήσουμε. Μελίνα, σε χαιρετώ. Χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται? Η μία από τις τρεις κόρες. Η μεσαία. Η μεσαία είναι, μεσαία, μάλιστα. Ναι, ναι. Η οποία είναι αρχιτέκτονας, ναι, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Έτσι, πώς είναι αλήθεια να έχεις μαμά την Αθηνά Φιλίππου? Είναι καταπληκτικά. Η μαμά είναι πάντα υποστηρικτική. Είναι πάντα ένας άνθρωπος που μας μεγάλωσε με έναν τρόπο που να είμαστε ανεξάρτητες, να είμαστε δημιουργικές. Νομίζω πάντα αυτό προσπαθούσε να μας καλλιεργήσει. Χωρίς να έχει τον παραδοσιακό ρόλο φροντίδας που έχουμε συνηθίσει στη Μεσόγειο, είχε πάντα τον τρόπο να μας καλλιεργεί
αυτές τις ικανότητες, το να είμαστε δημιουργικές, το να είμαστε ανεξάρτητες, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και όπως επίσης να είμαστε και αγαπημένοι πάντα σαν οικογένεια. Είναι σημαντικό. Αυτό είσαστε και τρεις γυναίκες, τέσσερις με την κυρία Αθηνά. Ο κύριος Φιλίππου είχε εκεί αρκετή προσοχή, έτσι. Πράγματι, πράγματι. Ο μπαμπάς. Είμαστε τρεις αδερφές, είμαστε και πολύ κοντά στην ηλικία. Έχουμε ένα χρόνο διαφορά η μία από την άλλη, επομένως έτσι μεγαλώσαμε και πολύ κοντά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η μαμά μου είναι η συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα με μια διαφορετική μητέρα. Και από την αγάπη της της τέχνης και τον τρόπο που μας το καλλιέργησε αυτό και μας το μετέφερε. Αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στους γονιούς και να έχουν τη σχέση έτσι όμορφη και ακόμη μεγαλώνοντας εσείς και φεύγοντας από το σπίτι να εξακολουθούν να υπάρχει αυτή η σχέση. Ευχαριστούμε Μελίνα πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση, στη σύντομη παρέμβαση για την μαμά. Καλό βράδυ να έχεις. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πολύ ευχάριστη, πολύ ευχάριστο και να ακούς και από το παιδί σου κάτι καλό, γιατί στην καθημερινότητα δεν θα... Τι ρωτάει το παιδί, τι θα μαγειρέψεις, κάπως έτσι. Όχι, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη μαγειρική μου, δεν είπε άποψη για την μαγειρική. Μαγειρεύεται γενικά, ασχολείστε. Μαγειρεύω και μ' αρέσει και να δέχομαι κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι τόσο καλή μαγείρισα. Προσπαθώ. Πρέπει να ρωτήσουμε τους άλλους όμως, όχι... τους άλλους πρέπει να ρωτήσουμε, όχι εσάς. Ναι, οι άλλοι δεν είναι τόσο ενθουσιασμένοι. Εντάξει. Ναι, είναι ορισμένα φαγητά τα κάνω, αλλά πραγματικά ξέρω ότι πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ταλέντα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι το ταλέντο μου στην μαγειρική. Το ταλέντο όμως ήταν και στη δημοσιογραφία και στην παρουσίαση. Ήδη βλέπαμε κάποιες σκηνές από το στούντιο ένα ξεκινώντας αυτή την εκπομπή. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης να μας τις έχει στη μέση, να τις βλέπουμε και να νοσταλγούμε έτσι λίγο. Αυτή είναι. Και έχουμε και άλλες, μην ανησυχείτε. Έχουμε και άλλες. Τι ωραία. Και άλλα ρεπορτάζ και θέματα. Τι ωραία περνάει κανείς εδώ. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε ότι μία ώρα δεν είναι αρκετή. Έχουμε ώρα ακόμα, μην ανησυχείτε. Εγώ σαν τηλεθεάτρια της συγκεκριμένης εκπομπής λέω ότι, και το είπα προηγουμένως στην κυρία Στέφανη Φλωρίδου που ήταν προηγουμένως στο στούντιο, της είπα ακριβώς αυτό, ότι όταν πέσω στην εκπομπή αυτή προσωπικότητες, όποιος και να είναι, μένω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι σημαντικό και μας τιμά, γιατί είναι μια πολύ καλή δουλειά που έρχεται από μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αγαπάτε όμως και εσείς αυτό που κάνετε, γι' αυτό ασχοληθήκατε και με το Studio 1, ήδη το βλέπουμε και το λογότυπο της συγκεκριμένης εκπομπής. Ένα άλλο look εδώ. Ναι. Εδώ είχατε και φιλοξενούμενοι. Για να δούμε. Τώρα, ποια ήταν, θυμάστε εκεί. Ποια... Όχι. Ποιος ήταν... Προσπαθώ από τα ρούχα να καταλάβω, δεν. Ναι. Εντάξει, υπήρχαν διάφορα θέματα, διάφορα ρεπορτάζ από όλους τους συνεργάτες σας εκεί στο... Ήταν το πρώτο... τηλεμαγκαζίνο. Αυτό θα ερωτούσα. Ναι, θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσε ήταν πολύ φιλόδοξο ότι γίνεται αυτό το πρώτο μαγκαζίνο της κυπριακής τηλεόρασης. Ήταν πολύ σημαντικό. Και ήταν και βραδινό. Ναι, ξεκινούσε έτσι με πολύ φιλόδοξα και δουλεύαμε πάρα πολύ και μετά εντάξει τώρα έχει πάρα πολλά τέτοια, αλλά τότε ήταν κάτι πολύ σημαντικό, έπιανε πολύ ωραία θέματα, πάρα πολύ ωραία θέματα και χαίρομαι που πού και πού τα βρίσκει κανείς και τα απολαμβάνει. Να σας πω ότι σε αυτό, αυτή είναι η Κλέρη Αγγελίδου. Πόσο χαίρομαι, χαίρομαι. Ήταν τότε μόλις μπήκε υπουργός. Τι ωραίο, μα τι ευχάριστο αυτό. Τότε. Μπράβο της. Ήτανε το 93 πρέπει να ήταν αυτό, το συγκεκριμένο τέλος, αρχές του 93 πρέπει να ήταν, που διακυβέρνησης του κύριου Κληρίδη, τότε ναι, που... Ναι, σωστό, ναι, τότε πρέπει να ήταν, που έγινε υπουργός. Ένα μαγκαζίνο το οποίο έφερε κάτι πολύ πρωτοποριακό, κάτι διαφορετικό, τα ρεπορτάζ, τα θέματα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως με τις κυπριακές αερογραμμές, το πώς... ήταν, γιατί όλοι έλεγαν για το φαγητό των Κυπριακών Γραμμών. Άρα πήρατε αυτό που έλεγε ο κόσμος και το κάνατε θέμα, το κάνατε ρεπορτάζ αυτό το μα το ήταν σημαντικό και ήταν μια ωραία ομάδα, όπως λέτε, ήταν η Ευαγγελία Γρηγορίου, ήταν η Αγάθη Μαμίδου, προηγουμένως ήταν η Πόπη Δανιήλ. Νομίζω, και πολύ, πολύ ελπίζω άλλοι. Να μην ξεχνώ, αλλά ναι. Εντάξει, έχει αρκετά χρόνια, όμως το ένα κομμάτι ήταν το κομμάτι των...
Ο Μίκης, ο Μίκης ο Κασάπης. Ναι. Ο Μίκης ο Κασάπης, ναι. Εκεί που έκανε κάποιο θέμα. Το ένα κομμάτι ήταν η τηλεόραση. Το άλλο κομμάτι όμως που αγαπούσατε ήταν η δημοσιογραφία, η οποία έβγαινε από αυτό. Ναι, ναι, αλλά ναι. Δεν ήταν μόνο στην τηλεόραση αυτό, έτσι. Όχι. Πέρα από το ραδιόφωνο που μπορούμε επίσης να μιλήσουμε, είχα την συνεργασία με το συγκρότημα του Φιλελευθέρου mm-hmm. και πιο συγκεκριμένα με τις σελίδες. Mm-hmm. Η οποία το περιοδικό έβγαινε ξεχωριστά, δεν ήταν ένθετο, ναι, ναι, ναι. Το πλήρωνε κάποιος, mm-hmm. όπως ήταν τα περισσότερα εγώ περιοδικά. Εγώ θυμάμαι και την καμπάνια «Εσύ είδες οι σελίδες». Όχι, εγώ δεν τα θυμάμαι. Ήταν μόλις βγήκαν οι σελίδες. Ναι, αλλά ναι. Ήμουν από το πρώτο τεύχος. Mm-hmm. Από το πρώτο τεύχος. Το οποίο ποιος ήταν εξώφυλλος το πρώτο τεύχος των σελίδων. Εγώ το θυμάμαι. Η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση. Μα το θυμάμαι και ο Φιλελεύθερος τότε ήταν σε εκείνο στο κτίριο Ανεμόμυλος, πώς το λένε, σε άλλο μέρος, όχι σε εκείνο. Ναι. Και θυμάμαι εκείνο τον αναβρασμό για να βγει το πρώτο φύλλο, που επίσης ήταν κάτι πρωτοποριακό τότε. Ήταν ο Πατήχης μέσα, πάρα πολύ ανακατεμένος στην έκδοση. Ήταν ο Τσαλακός που τότε ξεκινούσε. Ήρθε ο Άριστος ο Μιχαηλίδης από τους πρώτους, ο Σταύρος Χριστοδούλου ήταν και εκείνος από τους πρώτους, οι Ξένου, δηλαδή είχε πολύ καλά ονόματα και δουλεύαμε ο καθένας στον τομέα του με πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ αγάπη σε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Ένα άλλο κομμάτι όμως ήταν το ραδιόφωνο, όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε έτσι στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Αθηνά Φιλίππου, δεύτερο μέρος στην εκπομπή Προσωπικότητες. Διαφημίσεις παρακαλώ. Καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital, την κυρία Αθηνά Φιλίππου, συγγραφέα, δημοσιογράφου έχουμε φιλοξενήσει για απόψε. Είπαμε πολλά, πέρασε πολύ γρήγορα το πρώτο μέρος, έτσι. Και πάμε στο δεύτερο που έχουμε σχέση με το ραδιόφωνο και θα μιλήσουμε και για αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι καταπληκτικό γιατί το διάβασα το περισσότερο έτσι που μου δώσατε πριν από μερικές μέρες. Το ραδιόφωνο, πώς μπήκε στη δική σας τη ζωή το ραδιόφωνο? Το ραδιόφωνο μπήκε πρώτα με το Ράδιο Σούπερ, που ξέρετε επίσης ότι ήταν ο πρώτος ιδιωτικός ραδιοσταθμός της Κύπρου. Ήταν ο Ευαγόρας Λανίτης, έγινε μια πολύ ωραία δουλειά που έληξε σχετικά σύντομα. Mm-hmm. Μετά από το Ράδιο Σούπερ ήταν το Ράδιο Αθηνά, που έμεινα αρκετά χρόνια εκεί, συνεργάστηκα πάρα πολύ ωραία, έκανα εξαιρετικές εκπομπές λόγου και σε περιόδους που ήταν προεκλογικές, που είχε και πολλούς φιλοξενούμενους από τη θύμα. Πολλούς φιλοξενούμενους. Να χαιρετήσουμε την κυρία Σοφία Γιοργάλα, εξαιρετική, η οποία είναι κοντά εξαιρετική. Μας. Καλησπέρα σας. Εξαιρετική. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ και συζητάμε για το Ράδιο Αθηνά, για την Μάλιστα. συνεργασία. Όταν μιλήσαμε με την κυρία Γιοργάλα για να κανονίσουμε αυτό, μου λέει έκανε πολλά ωραίες συνεντεύξεις. Ναι. Αυτό μου είπε στο τηλέφωνο. Έτσι, κυρία Γιοργάλα? Έτσι, βέβαια, βέβαια. Πώς ήταν η συνεργασία ιδιαίτερα τότε? Ιδιαίτερα στις προεκλογικές περιόδους, από τους προέδρους, υποψηφίους προέδρους, από τους εκλεγμένους προέδρους, βουλευτές, ανθρώποι των γραμμάτων, πολιτικοί παράγοντες, οικονομικοί παράγοντες, όλοι πέρασαν από το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Και από την εκπομπή που είχε η Αθηνά... Μάλιστα. Το όνομά της είναι... Πώς ήταν το όνομα? Είχαμε διάφορα ονόματα, ανάλογα με την περίοδο. Πρώτα ξεκινήσαμε... Η οικογενειακή υπόθεση Αθηνά μου βλέπω εδώ. Η οικογενειακή υπόθεση ήταν στο Αθηνά ΣΑΤ. Πιο μπροστά ήταν... Όπου έρχονταν ένας πολιτικός με το πιο κοντινό του πρόσωπο. Ναι, ήταν εξαιρετική σειρά. Ναι, λοιπόν, είχε μεγάλη επιτυχία η εκπομπή, γιατί η Αθηνά... Είχε και τις διασυνδέσεις που εύκολα μπορούσε να προσελκύσει κόσμο και το λέγιν και τον τρόπο προσέγγισης των προσκεκλημένων. Αλλά και το όνομα. Και, το όνομα. Το όνομα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε, ότι το Ράδιο Αθηνά πήρε το όνομα από την Θεά Αθηνά. Ακριβώς. Θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα γυναίκας, αλλά γυναίκας όχι...
πώς να πούμε, να έχει σχέση με τη θεά της Σοφίας και της Γνώσης. Ακριβώς. Και έτυχε να είναι Αθηνά. Έτυχε η Αθηνά να είναι, όμως, ναι. Έγινε... Όχι, δεν είναι για το... Για την Αθηνά που ακριβώς. Να πω έτσι, πώς ήταν η δική σας η συνεργασία η καθημερινή εκεί στο Ράδιο Αθηνά τότε? Πάρα πολύ ωραία με την Αθηνά. Συνεργαστήκαμε 7 χρόνια και όπως είπαμε είχα φιλοξενηθεί όλα τα πρόσωπα της Κύπρου και πολιτικά και οικονομικά και πολιτιστικοί φορείς και άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων. Κανένας δεν έμεινε πίσω. Ακριβώς. Και φεύγαν όλοι ενθουσιασμένοι. Μάλιστα. Με τον τρόπο που χειρίζεται την εκπομπή η Αθηνά. Τέλεια, πάρα εγώ πολύ. Εγώ θέλω να πω αυτό που θα το θυμηθεί και η Σοφία, ότι πήρα 2 συνεντεύξεις από τον πρόεδρο τότε Κλειρίδη, είχα πάει μάλιστα στο προεδρικό γι' αυτό, και τη συναντά το βράδυ ο Κλειρίδη σε μία δεξίωση τη Σοφία και της λέει, ξέρεις, έδωσα μια συνέντευξη στην κυρία Φιλίππου, θέλω να την κρατήσεις. Ναι, θυμούμαι αυτό. Αυτό το θυμάμαι, θυμούμαι που βέβαια. Μου το είπες. Θέλω ήταν να την κρατήσεις. Σημαντική συνέντευξη που την χρησιμοποιήσαμε πολλές φορές μετά θάνατον του Κλειρίδη. Ακριβώς, ναι. Το γιατί ήταν πολύ κοντά εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό, να υπάρχουν καλές συνεργασίες, καλοί συνεργάτες, όμορφη βέβαια. Ατμόσφαιρα και ωραίες αναμνήσεις να τις θυμόμαστε χρόνια και μετά. Και να πω κάτι για τη Σοφία Γεωργαλά. Είναι μια γυναίκα που είναι φεμινίστρια, αλλά το εφαρμόζει στη ζωή της. Mm-hmm. Είναι δυναμική, εργατική. Οι Κύπροι θα έλεγαν κοψονούρα. Βγάζει το μυαλό της ιδέες. Πάντα κάνει κάτι πρωτοποριακό. Μετά το ραδιόφωνο έγινε το Αθηνά Σατ. Mm-hmm. Τώρα, project. Ναι, τώρα... Yeah. Κάνει επίσης μια καινούργια δουλειά, πάρα πολύ σημαντική, προσαρμοσμένη επίσης στην εποχή μας, με τα ευρωπαϊκά αυτό. Προγράμματα. Γι' αυτό λέω, δεν είναι απλώς μια γυναίκα που ήταν πρόεδρος στο ίσα δικαιώματα, ίσες ευθύνες και σε ένα σωρό άλλους γυναικείους οργανισμούς. Η ζωή της το αποδεικνύει ότι πιστεύει σε αυτά. Σημαντικό, σημαντικό. Ακριβώς. Λοιπόν, και κυρία Γεωργά, είμαστε παρακαλώ. Σε συνεδρίαση των γυναικείων οργανώσεων για να εντάξουμε τον έμφυλο προϋπολογισμό στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό και είναι, είχαμε μια ωραία συνάντηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κυρία Γεωργά, σας ευχαριστώ και πολύ. Και ήθελα να πω και λίγο έτσι για τα... Διάβασα το βιβλίο, έτσι να πω και ένα μικρό σχόλιο, να έχουμε παρακαλώ. Χρόνο. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι έχουμε, ναι. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και η φυσική μας ύπαρξη δεν θα υπάρχει πια. Η ψυχή των πραγμάτων όμως που δημιουργούμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δημιούργησε η καταξιωμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας Αθηνά Φιλίππου παραμένουν άφθαρτα και αποτελούν τεκμήρια μιας παρελθούσης ζωής που καταμαρτυρούν διαχρονικά τις πολιτιστικές τους ρίζες, το ήθος και τις αξίες που κληρονόμησε από τους προγόνους της, την προσφυγιά που έζησε από τον Πόντο, τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα της άνοιξε τον δρόμο, πρέπει να τα είπε η Αθηνά προηγουμένως τούτα, και σπουδάζοντας γαλλική φιλολογία. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ μέτρο φυλάω αυτό το βιβλίο, το έχω διαβάσει κι εγώ, έχει υπέροχες φωτογραφίες, υλικό το οποίο θα μείνει και θα συζητηθεί σίγουρα. Βγάζουμε λοιπόν το συμπέρασμα ότι η ψυχή των πραγμάτων που δημιούργησε η Αθηνά Φιλίππου αποτελούν το φαρό που θα καθοδηγεί γενναίες γενναιών στα χνάρια του μακραίωνα αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού μας. Ασχέτως αν η συγγραφέας θα βρίσκεται στη ζωή ή όχι. Μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστούμε αυτά πάρα είναι πολύ. Τα συμπεράσματα μου από το βιβλίο. Ευχαριστώ πέρα πάρα από πολύ, τις ωραίες φωτογραφίες, τα ωραία στιγμιότυπα κλπ. Το ρεζουμέ για μένα είναι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ να έχετε. Λοιπόν, μετροφιλώντας σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, Άνιμα Ρέρουμ, η ψυχή των πραγμάτων, γιατί αυτός ο τίτλος, έτσι να το δείξω στους τηλεθεατές. Γιατί ακριβώς ξεκίνησα με το να διηγούμε ιστορίες πραγμάτων που είναι στο σπίτι, που δεν λέμε όλοι στα σπίτια μας που έχουμε πράγματα
αυτό έχει αυτή την ιστορία, ναι. Το άλλο. Σκέφτηκα ότι αφού στο σπίτι υπάρχουν πράγματα από όλες τις εποχές, κυριολεκτικά από τους προπαπούδες μου μέχρι τη σημερινή, θα μπορούσα να πω την ιστορία τους. Έγραψα λοιπόν ιστορίες πραγμάτων και περισσότερων από αυτές που υπάρχουν στο βιβλίο και μετά τις έβαλα σε χρονολογική σειρά και προέκυψε το βιβλίο που είναι ένα χρονικό τελικά. Διότι αυτό θα έλεγα και εγώ, έγινε χρονικό χωρίς να είναι από την αρχή το σχέδιο. Η ιδέα ήταν να πούμε τις ιστορίες, ένα πράγμα που κουβαλώ μαζί μου. Πάρτε το, είναι η κάρτα της γιαγιάς μου, της Αθηνάς. Αν μπορείτε να φανταστείτε μία γυναίκα στις αρχές του 20ου αιώνα να έχει τη δική της κάρτα στον πόντο, στη Σαμψούντα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα έχει εντυπωθεί τις τελευταίες μέρες. Όχι, αυτό είναι του 1910 περίπου. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν χρόνια. Η αυθεντική κάρτα της γιαγιάς μου. Έχοντας λοιπόν στη διάθεσή μου τέτοια πράγματα, δηλαδή πράγματα από το σόι της γιαγιάς μου που ήρθε από τον πόντο, πράγματα από τον πατέρα μου που πολέμησε στην Αλβανία κτλ. Πράγματα από τον άντρα μου που έζησε το 1974, αλλά και όλα τα άλλα. Είναι αυτά που βλέπουμε τώρα και στις γιορτική κάρτα. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι αντικείμενα. Και βλέγοντας λοιπόν την ιστορία αυτών των αντικειμένων, λέμε την ιστορία της οικογένειας και την ιστορία του ελληνισμού, γιατί τελικά, εκείνο που χαίρομαι με αυτό το βιβλίο είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους που το διαβάζουν μου λένε μετά «Πρέπει να γράψω κι εγώ κάτι τέτοιο». Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι υπέροχες ιστορίες έχω ακούσει, γιατί ο καθένας ανακαλύπτει ότι έχει κι αυτός να πει πολλά πράγματα. Κάθε οικογένεια έχει μια ιστορία. Αν εγώ είχα αυτή την ιστορία, εσείς θα έχετε μια άλλη ιστορία εξίσου ενδιαφέρουσα και αξίζει κανείς να τη γράφει, είτε γράφει πολύ καλά, είτε γράφει κανονικά. Το να αφήσει κανείς κάτι για την επόμενη γενιά είναι ένα υπέροχο δώρο που είναι μπορούμε που να αφήσουμε. Είναι αυτό που λέει, είναι πολύ σημαντικό. Όμως, σε αυτό το βιβλίο, εγώ βλέπω εδώ τον κύριο Βασιλείου, αλλά και την κυρία Αντρούλα Βασιλείου, να βαφτίζουν τη Μελίνα. Βεβαίως. Έτσι, να καλησπερίσουμε την κυρία Αντρούλα Βασιλείου που την έχουμε κοντά μας. Μα τι ευχάριστη έκπληξη αυτή. Τηλεφωνικά, κυρία Βασιλείου, σας χαιρετώ. Τι ωραία. Γεια σας, σας χαιρετώ και εγώ από τη Λευκοσία. Λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σας. Να είστε καλή. Κυρία Βασιλείου ήταν εδώ στις προσωπικότητες πριν από μερικές μεγάλες μήνες. Μεγάλη τιμή που είμαι στην ίδια εκπομπή μαζί της. Λοιπόν, πώς είναι αλήθεια, κυρία Βασιλείου, η φιλία τόσα χρόνια και η κουμπαριά? Είναι αλήθεια ότι η φιλία αυτή ξεκίνησε, όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, από τον καιρό που η Αθηνά ήταν η σύζυγος του Υπουργού Παιδείας του συζύγου μου, του Ανδρέα του Φιλίππου. Από τότε ξεκίνησε η φιλία μας και όπως ελέγχθηκε, φυσικά βαπτίσαμε, είχαμε τη χαρά να βαπτίσουμε τη Μελίνα, την δεύτερη κόρη από τις τρεις κόρες του ζεύγους Φιλίππου. Πρέπει να σας πω ότι έχουν κάνει τρεις εξαιρετικές κόρες και οι τρεις καταξιωμένες, πανέξυπνες αλλά και με ήθος κοπέλες, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και την βαφτιστικιά μας να προοδεύει και να αποκτά και αυτή μια εξαιρετική προσωπικότητα. Αρχιτεκτόνης. Ναι, η φιλία και η γνωριμία συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα και ήταν μεγάλη χαρά μου επίσης όταν το καλοκαίρι, το περασμένο καλοκαίρι, ήρθε η Αθηνά με την Μελίνα κάτω στο σπίτι μας στην αρχή του κυβερνήτη και μου έφερε το βιβλίο της Άννη Μαρέρου. Λοιπόν, και μου είπε θα ήταν πολύ να σας ζητήσω να το... να χαιρετήσετε την εκδήλωση. Λέω, Αθηνά μου, θα το διαβάσω και θα σου απαντήσω. Λοιπόν, το διέβασα και ενθουσιάστηκα για τους λόγους, για δυο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον, διότι είναι γραμμένο σε μια γλώσσα πάρα πολύ κατανοητή, μια γλώσσα που αγγίζει την ψυχή και ιδιαίτερα για μένα είχε μεγάλη σημασία, γιατί ανακάλυψα, ενώ τόσα χρόνια γνωρίζω την Αθηνά, δεν το ξέρω αυτό, ανακάλυψα ότι
όπως και οι δικοί μου προπάποι, έτσι και της Αθηνάς, κατάγονται από την Μικρά Ασία. Φυσικά από διαφορετικά μέρη, mm-hmm. αλλά διαβάζοντας το βιβλίο είδα πόσες ομοιότητες είχε ο τρόπος ζωής και ο τρόπος σκέψης και των δύο οικογενειών. Επίσης, αυτό που λέει για τα αντικείμενα, το έχω βιώσει και εγώ πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πας να κάνεις ένα καθάρισμα του σπιτιού σου και λέεις, α, αυτό δεν το πετάγω, γιατί μου θυμίζει το γάμο μου. Αυτό δεν το πετάγω, γιατί είναι του παππού μου, της γιαγιάς μου. Αυτό όχι, διότι είναι γράμματα τα οποία έστειλα εγώ της μητέρας μου όταν σπούδαζα. Τέτοια πράγματα τα οποία, ή από ταξίδια, τα οποία μας φέρνουν στη μνήμη ωραίες στιγμές στη ζωή μας. Όλα αυτά μιλούν στη ψυχή μας. Ακριβώς ο τίτλος του βιβλίου είναι μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, τα αντικείμενα δεν είναι απλώς αντικείμενα, δεν είναι η αξία του αντικειμένου. Είναι η συναισθηματική αξία που έχουν για το κάθε άτομο και την κάθε οικογένεια. Και πρέπει να σας πω ότι πριν από πολλά χρόνια είχα παραστεί στην παρουσίαση ενός βιβλίου της μακαριστής Στέλλας Σουλιώτη. Και ήταν ένας πολύ σπουδαίος αρχαιολόγος, ιστορικός μάλλον, από την Αμερική που το προλόγησε. Mm. Και είπε τα εξής, ότι ο κάθε ένας έχει καθήκον να γράφει αυτά που βίωσε. Γιατί μέσω αυτού του βιβλίου που θα γράψει, είτε μικρόν είτε μεγάλων είτε άρθρο, αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου μας. Ο καθένας έχει κάτι να προσθέσει. Μέσα από τα δικά μας και τα προσωπικά βιώματα σίγουρα βγαίνει, ναι, και η ιστορία. Ακριβώς. Αφού ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Αυτό βγαίνει και από το βιβλίο της Αθηνάς, διότι μέσω του βιβλίου της, όπως πολύ σωστά είπε, αναφέρει και εξιστορεί όλη αυτή την ιστορία του ελληνισμού, της καταστροφής της μικρασιατικής και τόσων άλλων, πάρα πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων. Πρέπει να πω κι εγώ, τώρα όσο είναι εδώ μαζί μας η Ανδρούλα η Βασιλείου, ότι η Ανδρούλα έκανε ένα βιβλίο το οποίο είναι θησαυρός και είναι δεν το έχει ξανακάνει κανείς, ούτε πρόκειται να το ξανακάνει. Είναι η γυναίκα της Κύπρου. Το βιβλίο αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, αν έχετε διαβάσει, είναι, δεν είναι απλώς ένα βιβλίο αναφοράς να το έχει κανείς στη βιβλιοθήκη του. Διαβάζεται, εμπλουτίζει αυτά που ξέρουμε για την Κύπρο και για τους ανθρώπους της και είχε την προνοητικότητα να βρει τις γυναίκες αυτές από τις αρχές του 20ου αιώνα, να μιλήσει μαζί τους, να καταγράψει τις εμπειρίες τους και την ιστορία. Και να έχουμε αυτό το βιβλίο τώρα. Και να είναι μια είναι θησαυρός. Μακάρι αυτό το βιβλίο να το είχα και να το είχα διαβάσει όταν πρωτοήρθα στην Κύπρο, γιατί θα ήξερα τη βαρύτητα της κάθε γυναίκας. Τι σημαίνει. Ήξερα, ας πούμε, τη Φανή την Ολυμπίου. Την εκτιμούσα. Mm. Αλλά αλλιώς να βλέπεις πώς ξεκίνησε, τι έκανε. Περσεφόνη Παπαδοπούλου. Πολλές γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες. Και ξεκινάει από το 1900 η Ανδρούλα και φτάνει μέχρι σήμερα. Είναι όντως θησαυρός αυτό το βιβλίο. Σίγουρα. Και εξαιρετική έκδοση. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να ευχηθώ καλό βράδυ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ της Αθηνάς. Γιατί ξέρω ότι έχει τη διάθεση και έχει τα κότσια να συνεχίσει να γράφει. Διότι πράγματι το κάθε της βιβλίο θα είναι ένας θησαυρός και αυτός παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το πρώτο. Σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κάνω. Το δέχομαι και σαν ευχή και σαν παρένεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν πρόκληση. Και σαν πρόκληση. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, Άνιμα Ρέρου, η ψυχή των πραγμάτων, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου. Πού μπορεί να το βρει κάποιος αυτό στα το βιβλίο? Στα βιβλιοπωλεία, mm-hmm. υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Mm-hmm.
Αλλά τώρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι, ξέρετε, και να μην υπάρχει εκείνη την ώρα, το παραγγέλει κανείς τηλεφωνικά mm-hmm. στο βιβλιοπωλείο του, στη γειτονιά του και του το φέρνουν. Μπορεί να το παραγγείλει απευθείας από τον εκδότη, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ωραία οδός είναι μέσα του βιβλιοπωλείου και τα μεγάλα βιβλιοπωλεία το έχουν yeah. πάντα τι σε απόθεμα. Τι κρατάτε από αυτό το βιβλίο, κλείνοντας σιγά σιγά αυτή την εκπομπή, τι κρατάτε από αυτές όλες τις σελίδες του βιβλίου, είναι 142 σελίδες. Τι κρατάτε περισσότερο από αυτές τις σελίδες αυτού του ωραίου βιβλίου? Τα υπέροχα λόγια που ακούω από τους αναγνώστες και παράλληλα ακούω υπέροχες δικές τους ιστορίες. Θα μπορούσε να γραφεί ένα άλλο βιβλίο με τις ιστορίες των ανθρώπων που το διαβάζουν και μου διηγούνται δικές τους προσωπικές ιστορίες. Είναι υπέροχο το τι έχω ακούσει, δεν είναι απλώς ο έπαινος. Ο καθένας αισθάνεται ότι θέλει να μου καταθέσει και εκείνος μία ωραία ιστορία, που είναι σημαντική. Μακάρι να γίνει και αυτό. Αλλά εγώ και εκείνο που λέω σε όλο τον κόσμο και που μας ακούει και που είναι φίλοι μου, τους λέω γράψτε κι εσείς. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως θα έχετε δει, υπάρχει εδώ ένα κεφάλαιο με αποσπάσματα από το βιβλίο του πατέρα μου. Mm-hmm. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος της 5ης Δημοτικού. Μας άφησε ένα βιβλίο που το έγραψε με το χέρι του και το δαχτυλογράφησα εγώ σε φωτοτυπίες, αλλά είναι η καλύτερη κληρονομιά που μας άφησε. Γιατί είναι η ιστορία του, η ιστορία της οικογένειας, πράγματα που θα χαθούν. Και είναι κρίμα να χάνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σκυτάλι των γενεών. Παίρνω εγώ κάτι και το δίνω μετά στο παιδί μου και εκείνο στα δικά του παιδιά. Ακριβώς, και αυτό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και αυτή η αγάπη για όλα αυτά των παππούδων μας, των προγόνων μας, και αλλά και του μέλλοντος. Και είναι ιστορία. Είναι η πραγματική ιστορία. Η Ελένη Πριοβόλου, η διάσημη mm-hmm. συγγραφέας που το παρουσίασε το βιβλίο στην Αθήνα, mm-hmm. μου είπε αυτά τα βιβλία είναι για μας τους μυθιστοριογράφους, τους συγγραφείς, πολύτιμα, γιατί έχουν πρωτογενή ιστορία. Εδώ δεν πήγα σε καμία πηγή. Ό,τι γράφω είναι κάτι που το ζήσαμε, είτε εγώ είτε η οικογένειά μου, κανείς άλλος δεν το έχει, άρα εγώ προσφέρω μια ελάχιστη ψηφίδα στην ιστορία. Είναι αυθεντική, αξίζει να μείνει σαν αυτή η ελάχιστη ψηφίδα. Τέλεια, τέλεια. Και θα κλείσω με αυτό και θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ στις προσωπικότητες. Να ευχηθώ και το επόμενο βιβλίο, όπως είπε και η κυρία Βασιλείου, σύντομα, κάποια στιγμή, και εμείς είμαστε εδώ να το παρουσιάσουμε και πάλι. Τιμή μου και χαρά μου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αυτή την ώρα ήταν η εκπομπή Προσωπικότητες. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ, να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.